Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο ΑΚΑ Σταρό κανάλι. Το όνομα μου είναι ΑΚΑ, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής Σταρό. Κάνουμε και αναλύσεις ρούνων βεβαίως και μέσα στο κανάλι μου θα βρεις πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία σε ποικίλα και πάρα πολλά θέματα. Μην ξεχάσεις επίσης υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, μπορείς να το googlaρεις. Αν θέλεις, στο Google γράψε ΑΚΑ Σταρό και θα σου βγάλει αμέσως το site μου με 5 δωρεάν υπηρεσίες. 3 κάρτες, μία κάρτα, chat με τον ΑΚΑ, αριθμολογικό προφίλ και φυσικά το online μαντίο. Όλα είναι δωρεάν. Μην ξεχάσεις, μπες να το δεις αν είσαι καινούριος. Αν είσαι καινούριος λοιπόν, έλα στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, κάνε και το ενεργοποίησε και το καμπανάκι όλες οι ειδοποίησεις ώστε να σου έρχονται όποτε ανεβάζω καινούριο βίντεο και καινούρια πράγματα σαν αυτό το σημερινό θέμα που θα αναλύσουμε και θα βρούμε μπροστά μας, στο οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια μικρή εισαγωγή, να πω 2-3 πράγματα, γιατί το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ακούστε την εισαγωγή, ξέρω ότι θέλετε να πάτε κατευθείαν ίσως στις αναλύσεις σας και να δείτε και εσάς τι σας περιμένει και τι συμβαίνει. Λίγο ακούστε με όσον αφορά σε αυτό που έχω να σας πω για το θέμα τύχης. Το σημερινό λοιπόν βίντεο, το σημερινό μας θέμα είναι οι αριθμοί της τύχης σου. Πώς βγαίνουν οι τυχεροί σου αριθμοί, ποιοι είναι οι τυχεροί σου αριθμοί, εσύ πώς θα τους χρησιμοποιήσεις και τι σημαίνει τύχη. Αυτό θα αναλύσουμε και φυσικά θα ανοίξουμε και κάρτες ταρό, ειδικές κάρτες ταρό για κάθε άνοιγμα, ένα ειδικό, ιδιαίτερο άνοιγμα. Για σας αφιερωμένο ένα δώρο από το κανάλι μου προς όλους εσάς, για τους παλιούς και για τους καινούριους που με στηρίζετε και για τους καινούριους που έρχονται και κάνουν την εγγραφή τους. Ήδη το κανάλι έχει ξεπεράσει τις 11.000 συνδρομητές, συνδρομήτριες. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Για μένα ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα και δείχνει ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που με υποστηρίζει και με αγαπά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνατε και εσείς για μένα. Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα μας κατευθείαν, να δούμε τι σημαίνει τύχη. Τύχη λοιπόν έχει πολλές διαστάσεις. Τύχη στη σημερινή εποχή το εκφράζουμε με έναν άνθρωπο. Αχ, να είναι τυχερός, τυχερή να βρει έναν άνθρωπο. Τύχη τον ονομάζουμε με έναν καλό γάμο. Τύχη τον ονομάζουμε βεβαίως και με τα λεφτά. Τα πολλά λεφτά ή τα λεφτά τα οποία μας δίνει με την ύλη γενικότερα, έτσι, και νομίζουμε ότι με την ύλη είμαστε ευτυχισμένοι. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι, γιατί έτσι είναι το DNA τους, γιατί κακά τα ψέματα έτσι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι άνθρωποι δεν δίνουν τόσο σημασία στα λεφτά, άλλοι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα λεφτά και όχι μόνο αυτό, πατάνε και επιπτωμάτων ή κάνουν και κομπίνες ή οτιδήποτε άλλο. Όμως πάντα υπάρχει ένα κάρμα το οποίο έρχεται και μας χτυπά ανελέητα καμιά φορά και λέμε «Άμα, τι μου τύχε και δεν ξέρω τι άλλο». Λοιπόν, τι γίνεται όμως, έρχονται οι άνθρωποι, γεννιούνται οι άνθρωποι με συγκεκριμένη τύχη. Υπάρχουν τυχεροί άνθρωποι που γεννιούνται πραγματικά με το κοκαλάκι της νυχτερίδας που λένε. Και είναι τυχεροί, άλλοι τυχεροί στον έρωτα, άλλοι τυχεροί στο γάμο, άλλοι τυχεροί στα οικονομικά, άλλοι τυχεροί στη δουλειά τους, άλλοι τυχεροί στην καριέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά όμως, τι συμβαίνει ας πούμε, ποια είναι η πραγματικότητα. Θα βρούμε τους τυχερούς σας αριθμούς μέσα από την αριθμολογία. Προετοιμαστείτε, διότι έχει μια μικρή διαδικασία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι χρειάζεται για να βρείτε τους αριθμούς. Δεν θα σας τους δώσω όλους. Θα σας εξηγήσω πώς θα γίνει, θα δούμε τη διαδικασία. Αλλά τώρα πάμε να δούμε αστρολογικά κάποια πράγματα. Η αστρολογία εξετάζει το θέμα της τύχης. Και το εξετάζει όχι μόνο μέσα από το ζώδιο, τον οροσκόπο, το εξετάζει μέσα από ποικιλία πληροφοριών, θα σας πω, ναι, τον ήλιο, τη σελήνη που βρίσκεται κυρίως, Αφροδίτη, φυσικά Κρόνος, Πλούτονας, Δίας, που έχει να κάνει και με τα δώρα, φυσικά μέσα από τις όψεις σας, μέσα από τους οίκους σας, αλλά προσέξτε τώρα, στην εσωτερική αστρολογία υπάρχουν 72, επαναλαμβάνω, ναι, 72 διαφορετικές πύλες τύχης ή ατυχίας. Αυτές οι πύλες είναι αρκετές, είναι πάρα πολλές. Θα σας πω τι, για να δω εδώ και τις σημειώσεις, γιατί δεν τις θυμάμαι όλες απ' έξω, στις οποίες, να, εδώ πέρα έχει αναλύει εδώ πέρα τις πύλες δηλαδή, μοίρες και τα λοιπά, είναι από ένα φανταστικό βιβλίο, σας το δείξω, αυτό είναι, οι ενεργειακά φορτισμένες πύλες του ζωδιακού. Λοιπόν, και θα σας πω 2-3 πραγματάκια για το τι σημαίνει τύχη λοιπόν. Τύχη λοιπόν στην αστρολογία σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει, ένα λεπτό, σημαίνει θεραπεία.
σημαίνει τύχη στο στοιχείο νίκης όπου νικάμε δυστυχίες αυτή τη ζωή. Νίκη σημαίνει νίκη απέναντι σε εχθρούς. Νίκη σημαίνει αποκάλυψη προδοσίας. Νίκη σημαίνει επίσης το όνομά μας πώς μπορεί να γίνει όχι επικίνδυνο, πώς μπορεί να γίνει ασφαλές για τους άλλους. Ειρήνη. Τύχη όσον αφορά και να κάνει με την ειρήνη. Υπομονή. Η τύχη της υπομονής. Επίσης έχουμε θετικές ποιότητες όπου σε κάποιες περιπτώσεις διώχνουμε και τις αρνητικές ενέργειες. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται λοιπόν σε κάποιες μοίρες όπου αυτές οι μοίρες προδηλώνουν την τύχη ή την ατυχία. Υπάρχουν επικίνδυνες μοίρες. Ναι, υπάρχουν και επικίνδυνες μοίρες. Δεν θα σας τις αναλύσω τώρα, δεν θέλω να σας φτάσω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν καταραμένες, τραγικές και υπάρχουν και πολύ ατυχείς μοίρες, όπως επίσης υπάρχουν και καταστροφικές. Τώρα, υπάρχει επικοινωνία, η τύχη της επικοινωνίας, φυσικά υπάρχει η τύχη των χρημάτων, η τύχη της σεξουαλικότητας, η τύχη της απόλυτης εξουσίας, η τύχη της φήμης και της οικονομικής τύχης, της θεραπευτικής λευκής μαγείας, ειδική κόμβη που νικάμε σε δίκες, ειδική κόμβη για ανάρρωση, ειδική κόμβη για, για προστασία και πολλά και πολλά άλλα. 72 λοιπόν συγκεκριμένα κλειδιά, θα το βάλω εδώ, πύλες, όπου μας βοηθάνε και βέβαια στις συγκεκριμένες πύλες υπάρχουν δύο όψεις, δύο επιλογές. Η θετική και η αρνητική. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχετε ας πούμε μια θετική όψη, δεν θα το αναλύσουμε αυτό, απλά θα σας λέω δύο-τρία πράγματα γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αν όμως έχετε μια θετική όψη, πάνω χάρη απέναντι στο να βγάζετε κάποια λεφτά, να σας ευνοούν δηλαδή, εάν εσείς κάνετε αρνητικές ενέργειες, αυτή η όψη γίνεται αρνητική. Ανοίγει η πύλη και φυσικά βγαίνουν αρνητικές ενέργειες. Αν τη χρησιμοποιήσετε θετικά, τότε αυτή η πύλη ενισχύεται με φως και θετικά και σας βοηθάει περισσότερο όσον αφορά στο σκοπό σας ή να φτάσετε στο σκοπό σας. Στη σημερινή εποχή όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φυσικά εννοείται ότι αμφισβητούν όλα αυτά, δεν πιστεύουν στην αστρολογία, δεν πιστεύουν σε όλα αυτά τα κομμάτια, με αποτέλεσμα να μένουν τυφλοί, εντάξει, ή τουλάχιστον να μην έχουν δώσει μια σημασία, διότι ναι, μεν η αστρολογία είναι ισχυρή, αλλά στη σημερινή εποχή έχει δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις εκφυλιστεί. Φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν και πολύ καλοί εκπρόσωποι της αστρολογίας και της αριθμολογίας βεβαίως, αλλά τώρα αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη κουβέντα, ας επικεντρωθούμε στα δικά μας. Άρα λοιπόν η τύχη με βάση την αστρολογία έχει πάρα πολλές διακυμάνσεις. Αν αναλύσετε και εσείς τον αστρολογικό σας χάρτη, θα δείτε σίγουρα ότι έχετε και ευνοϊκές όψεις, έχετε και αρνητικές όψεις. Και φυσικά εννοείται έχετε και πολύ θετικές μοίρες, σίγουρα επειδή είμαστε άνθρωποι έχουμε και αρνητικές μοίρες. Η όλη ιστορία της αστρολογίας είναι να ξεφύγουμε από αυτή τη μοίρα, από την αρνητική μοίρα. Υπάρχει τρόπος, ναι, υπάρχει τρόπος, το αφήνω εδώ, είναι μεγάλη κουβέντα, το αφήνουμε, δεν χρειάζεται να μπούμε περισσότερο, διότι πρέπει να πάμε και στη διαδικασία μας, διότι τι θα κάνουμε τώρα, θα σας αποκαλύψω εγώ με μια διαδικασία τους τυχερούς σας αριθμούς. Ήδη πολλοί έχετε εξοικειωθεί με τα βιντεάκια τα οποία βλέπετε τα δικά μου πάνω στην αριθμολογία και πώς υπολογίζουμε και κάνουμε. Θα το πάμε βήμα-βήμα, πάρα πολύ απλά, ελπίζω να σας βοηθήσει και θα δούμε πώς οι αριθμοί βοηθάνε. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέμε λοιπόν τύχη, δεν εννοούμε μόνο το χρήμα, εννοούμε πολύπλευρα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αν έχετε την τύχη της ανάρρωσης, γιατί κάποιοι άλλοι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι αναρρώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα μου πείτε, μα είναι ο οργανισμός, είναι εκείνο. Εντάξει. Ίσως είναι και κάποια προκαθορισμένα πράγματα τα οποία έχουμε γεννηθεί με κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε γεννηθεί με καρμικό κάρμα, δηλαδή με πατρογονικό κάρμα, με πράγματα που έχουμε πάρει από τις προηγούμενες γένειες των ανθρώπων και αυτό είναι αλήθες λόγω και του DNA κτλ. Μπορεί να έχετε μια συγκεκριμένη ασθένεια διότι την έχετε κληρονομήσει, δεν έχετε κάνει κάτι κακό. Αυτό είναι ένα predetermined που λένε, δηλαδή είναι ένα... το λένε προσχεδιασμένο κομμάτι, γιατί θέλουν να δείξουν έτσι οι ενέργειες ότι πρέπει να πολεμήσουμε, να προχωρήσουμε, να μάθουμε και να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε όλο αυτό το κομμάτι. Έτσι πολύ 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 απλά. Τι θέλω να κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή? Εγώ θα φέρω ένα χαρτί εδώ πέρα, θα πάρω και ένα μαρκαδόρο, θα τα φέρω και κοντά στην κάμερα, διότι θα κάνουμε 5 βασικούς αριθμούς που είναι οι τυχεροί σας αριθμοί. Υπάρχουν κι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί. Θα σας τους αναφέρω, αλλά δεν θα τους αναλύσουμε. Γιατί αυτό θα γίνει σε ένα κάποιο άλλο βιντεάκι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
Γράφω εγώ λοιπόν εδώ πέρα, θα το φέρω και κοντά να ανησυχείτε, πρώτος αριθμός, να το, εδώ πέρα, πρώτος αριθμός που λέγεται, θα το γράψω, δρόμος ζωής ή αλλιώς αριθμός πεπρωμένου. Ας το γράψουμε έτσι. Εντάξει, συγγνώμη. Δρόμος ζωής ή αριθμός πεπρωμένου. Ας το γράψουμε όλο. Πώς βγαίνει αυτός ο αριθμός λοιπόν? Υπάρχει η ημέρα, ο μήνας συν το έτος. Εντάξει. Θα προσθέσετε μονό αριθμό, μόνο αριθμό, να βγει μονός αριθμός, άσχετα αν είστε master number, αν είστε κυρίαρχος αριθμός. Τα 11, τα 22, τα 33, τα 44 είναι πνευματικοί αριθμοί και δεν παίζουν ρόλο εδώ. Στο κομμάτι της τύχης. Λοιπόν, μπορούν να βοηθήσουν, αλλά μέσα από ένα άλλο επίπεδο. Μην σας μπερδέψω, πάμε λοιπόν. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει κάποιος γεννηθεί 10 πρώτου του 2001. Μισό λεπτό. Τι κάνουμε? Προσθέτουμε το 1 και το 0, το 1 συν 2 συν 1. Δηλαδή 1 και ένα 2 και 2 4 και ένα 5. Άρα ο αριθμός εδώ πέρα είναι, μισό λεπτό, ο αριθμός εδώ είναι ο 5. Εντάξει. Ξεκάθαρο. Αυτή είναι η διαδικασία. Όσοι μπερδευτείτε, δείτε πάλι λίγο το βιντεάκι, είναι πολύ πολύ απλό. Δεύτερος τυχερός αριθμός. Ημέρα γέννησης. Εντάξει. Ημέρα γέννησης. Αυτός δεν γίνεται μόνος αριθμός. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γεννηθεί 22 του μήνα, παραμένει ως έχει. Αν έχετε γεννηθεί, ας πούμε, 10 του μήνα, οποιοδήποτε μήνα, έτσι, παραμένει ως έχει. Δεν προσθέτεται αυτόν τον αριθμό. Πάμε. Τρίτος αριθμός. Όνομα. Όνομα. Το όνομά σας. Μόνο το όνομά σας. Εδώ θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Μετράμε, να το γράψω έτσι, μετράμε τα ψηφία αριθμούς ονόματος. Θα σας εξηγήσω. Θα το γράψω από εδώ και στη συνέχεια το γράψω. Ας υποθέσουμε, μόνο το όνομα λέμε, κάποιον λένε, κάποια κοπέλα δεν Ελένη. Ελάτε να δείτε. Ορίστε εδώ, λοιπόν. Όνομα. Μετράμε τα ψηφία, αριθμούς του, συγγνώμη, τα γράμματα του ονόματος. 1, 2, 3, 4, 5. Άρα, το όνομα Ελένη αποτελείται από 5 γράμματα, έτσι. Εδώ είναι γράμματα, συγγνώμη. Δεν πειράζει, μαζί με το λάθος να το έχετε κι εσείς. Γράμματα. Αν κάποιον το λένε, ας πούμε, να βάλουμε Γιώργος. Ή Γιώργος, εντάξει, Γιώργος. Είναι. Α, το όνομα παίζει ρόλο πως είναι γραμμένο στην ταυτότητα, έτσι, στην ταυτότητα. Α, γιατί είναι επίσημο έγγραφο, είναι η σφραγίδα του όνοματός σας, άσχετα αν εσάς σας λένε διαφορετικά, είναι βαφτιστικό όνομα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Άρα ο Γιώργος έχει 7 γράμματα. Μόνο γράμματα. Και μόνο εδώ βαφτιστικό. Να το γράψω. Πώς σας βαφτίσανε και τι υπάρχει στην ταυτότητα. Ωραία. Τέταρτος. Τέταρτος. Έτος, προσέξτε, μόνο έτος γέννησης. Εντάξει. Μόνο το έτος γέννησης. Για να δούμε λοιπόν. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει γεννηθεί το 1990, τότε εδώ τον κάνουμε μονό αριθμό. Άρα τι έχουμε, μονός αριθμός. 9 και 1, 10. 9 και 9, 19. 1 και 9, 10, άρα πάμε στο 1. Εντάξει. 1. Το κάνουμε πάντα μόνο αριθμό. Λοιπόν, και το τελευταίο, το πέμπτο, είναι τι θα κάνουμε τώρα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε 1, εντάξει, 2, ας πάρουμε αυτό, 3 και 4. Θα τους γράψω τους αριθμούς εδώ πέρα και θα σας τους δείξω. Από αυτό το σχέδιο και από αυτό το παράδειγμα. Ο πρώτος αριθμός είναι το 5, από αυτόν τον αριθμό γέννησης, ημέρα γέννησης. Στη συνέχεια έχουμε, μετράμε τα γράμματα του ονόματος και το έτος. Άρα έχουμε αυτούς τους αριθμούς, 5, 22, 5 και 1. Τι κάνουμε τώρα? Βγάζουμε μόνο αριθμό.
Τα προσθέτουμε όλα μαζί. Οπότε προσθέτουμε, δηλαδή, να το κάνουμε έτσι 5 και 5, 10 και 10, 32 και 1, 33. Άρα, τι μας κάνει τον αριθμό 6. Οπότε, οι τυχεροί μας βασικά αριθμοί στους οποίους έχουμε είναι ο 5, ο 22, λοιπόν, επαναλαμβάνεται ο 5, λοιπόν, έχουμε το 1 και στη συνέχεια το 6. Έχετε λοιπόν αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, 1, 2, 3, 4, 5 τυχερούς αριθμούς. Αυτοί είναι οι τυχεροί σας αριθμοί, οι οποίοι τους συνδυάζουμε με την προσωπική μας χρονιά, με τον προσωπικό μας μήνα, με την προσωπική μας ημέρα που βγαίνει με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στην αριθμολογία ή αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε κάτι πολύ απλό. Παραδείγματος χάρη, αν έχετε τον αριθμό 5, δηλαδή τον 5ο μήνα, ο οποίος είναι ο Μάιος, μπορείτε αυτό το μήνα να ενισχύσετε κάποιες δονήσεις, κάποιες αποφάσεις. Το 6, τον 6ο μήνα ή την 6η μέρα, έτσι ενός μήνα, αλλά καλό θα είναι όμως να γίνεται με βάση την προσωπική σας, το προσωπικό σας, συγγνώμη, μήνα. Αυτός βγαίνει με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, δεν θα σας το πω τώρα, απλά πάρετε αυτούς τους τυχερούς αριθμούς και μπορείτε εσείς να τους χρησιμοποιήσετε με όποιο τρόπο θέλετε. Θέλετε να, να παίξετε λότο, δεν σας υπόσχομαι, προσέξτε εδώ, προσέξτε, δεν σας υπόσχομαι πλούτη, δεν σας υπόσχομαι μεγάλες επιτυχίες, είναι οι προσωπικοί σας αριθμοί, χρησιμοποιήστε τους, αναλύστε τους, δείτε πού μπορεί να χρησιμεύσουν, εξάλλου θα κάνουμε και ένα ρίξιμο πάνω σε αυτό για να δούμε κάποια πράγματα. Τώρα, μία διευκρίνηση θα κάνω για να μην υπάρχουν ερωτηματικά. Ας πάρουμε το προηγούμενο παράδειγμα, το όνομα Ελένη. Και ας πούμε ένα φανταστικό επίθετο, Ελένη, ας βάλουμε Ελένη Λουλούδι, με ήττα. Εντάξει. Λοιπόν, στην αριθμολογία, για να βγάλουμε και εδώ τους αριθμούς, διότι και το όνομα αυτό το Ελένη δεν είναι μόνο να μετράμε τα γράμματα, είναι από πίσω, υπάρχει ένας ειδικός πίνακας, υπάρχει στο site μου, μπορείτε να μπείτε, θα έχω βάλει και το link και μέσα στην περιγραφή του βίντεο, εντάξει, όπου μπορείτε να πατήσετε το link και να σας πάει να δείτε, να κάνετε και εσείς αν θέλετε τη δική σας, ασχοληθείτε λιγάκι με την τύχη σας, έτσι, μην σας τα δίνω όλα έτοιμα, όπου το Ελένη, από πίσω υπάρχουν κάποια ψηφία, ας πούμε εδώ είναι το 5, εντάξει, τα βάζετε εδώ πέρα και κάνετε την πρόσθεση και βάζετε πάλι μονό αριθμό. Το ίδιο ισχύει και στο επώνυμο. Το επώνυμο είναι το πατρογονικό κάρμα, το Ελένη είναι το όνομά μας, είναι το τυχερό μας όνομα, βγαίνουν αριθμοί μονός-μονός και βλέπετε αν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, αν, θα το δούμε άλλη στιγμή, θα κάνω ένα άλλο βιντεάκι και θα το δούμε, αν το όνομα συμβαδίζει με το επώνυμο ή έρχεται σε αντίθεση και σας δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι γίνονται οι αναλύσεις, οι ωραίες. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε και θα χρησιμοποιήσουμε με αυτές τις κάρτες είναι άνοιγμα. Άνοιγμα της τύχης γενικό με τρεις κάρτες, γιατί και το 3 είναι ο αριθμός της τύχης γενικότερα και βοηθάει. Οπότε λέμε το 3, πάνω σε χαρή, αν κάποιος έχει δρόμο σου εις 3 ή το σύνολό του, τον αριθμό ή το, όλα τα παραπάνω που κάναμε, δηλαδή η πρόσθεση όλων αριθμών είναι σε 3 ή πειραματιστείτε κι εσείς, μπορεί να συνδεθεί με το 3, μπορείτε ας πούμε την τρίτη ημέρα ή την ημέρα τρίτη ή επίσης τον τρίτο μήνα να κάνετε κάποια πράγματα και να συντονιστείτε με αυτές τις ενέργειες. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα μιλήσω για μένα να το πω έτσι, ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου, πέρα από αστρολογικά, αριθμολογικά, είναι στο ακριβώς. Γιατί κρατάω ημερολόγιο, κρατάω στατιστικά, κρατάω δεδομένα για να βλέπω τι σημαίνει. Οπότε, έχω προσωπική άποψη, ας το πούμε. Μιλώντας μόνο για μένα, εντάξει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα κόψουμε 1, 2, 3. Bottom of the deck. Τι έχει να μας πει στο θέμα της τύχης. Λοιπόν, και εδώ πέρα, τι έχουμε λοιπόν, να λοιπόν μία τύχη. Είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Όριμος, δυνατός, μιλάει για χρήμα, ξέρει να βγάζει χρήμα, ξεκινάμε δηλαδή πολύ δυναμικά, πολύ όμορφα δηλαδή, σοφός, έχει άποψη, σταθερός,
σκέφτεται, έχει σοφία, έχει δύναμη, αρσενικές ενέργειες. Εδώ αφορά τώρα αρσενικές ενέργειες, ο οποίος όμως δεν σημαίνει ότι αν κάποιος, κάποια είναι γυναίκα, ότι δεν έχει και αρσενική ενέργεια μέσα της. Στην ουσία, όλοι οι άνθρωποι έχουμε και αρσενικές και θηλυκές ενέργειες. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Αυτό όμως είναι μια διαπίστωση η οποία έχει γίνει από όλους τους σοφούς, ας το πούμε, ανθρώπους και στη γιόγκα και στα 7 ενεργειακά κέντρα και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος όμως είναι δυνατός και μπορεί να μας δείξει το δρόμο προς την επιτυχία. Την αφήνω λοιπόν αυτή την όμορφη κάρτα εδώ πέρα. Λοιπόν, στη συνέχεια, το bottom of the deck, αυτό το οποίο μας έρχεται, μάλιστα, λοιπόν, είναι ένας υπότης κυπέλων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο υπότης κυπέλων, διότι, θα το φέρω εδώ κοντά μισό λεπτό, διότι έχει βγει σαν μια δεύτερη κάρτα μετά το βασιλιά. Και είναι η αποστολή. Συνήθως οι υπότες, μάλλον όχι συνήθως, κυρίως οι υπότες σημαίνει έχω μια αποστολή σε αυτή τη ζωή. Τι σημαίνει όμως εδώ? Προσέξτε, έχει βγει νερό. Μετά τη γη βγαίνει νερό. Είναι το συνέστημα. Να κάνεις αυτά τα οποία αγαπάς και για να έχεις επιτυχία ή τύχη στη ζωή σου χρειάζεται και το συνέστημα. Εδώ μπορεί να γίνει, γιατί τα ζώδια της γης είναι πολύ ισχυρά εδώ πέρα και είναι πολύ, μπορεί να είναι πολύ στεγνά, πολύ πεζά, πολύ στήρα και να είναι μόνο για το χρήμα και τίποτε άλλο. Δεν ξέρω αν είχε πετύχει κάποιες γυναίκες ή κάποιους άντρες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μόνο το χρήμα. Αν μείνει μόνο αυτό εδώ πέρα, χάνεται όλη η αλχημία. Γιατί μιλάμε για αλχημία. Η τύχη είναι αλχημία. Εδώ σου λέει ότι μη χάσεις την αποστολή σου για το συνέστημα, αλλά και για αυτά τα οποία αγαπάς. Ή να γίνεις αλλιώς ένας άνθρωπος ο οποίος να προσφέρει και να γίνει αγαπητός, διότι έτσι αλλάζει η τύχη. Όταν προσφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι, και κυρίως με υποστήριξη μέσα από καρδιά, τότε αυτό αλλάζει και η τύχη μας ή ανοίγει εδώ η τύχη. Εγώ σας το καταθέτω και ό,τι έχουμε εδώ πέρα, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον φίλες και φίλοι, διότι έχει βγει βασιλιάς πεντάκτηνο, υπότης νερού κούπα και ένας άλλος υπότης μπαστούνι, ο οποίος τι μας μιλάει εδώ πέρα, μας μιλάει για δύναμη, για ένταση, για καινούρια πράγματα, μας μιλάει πάθος. Να το αναλύσουμε λίγο, γιατί είναι συμβολικό αυτό εδώ πέρα. Το πάθος για ζωή, ρε παιδιά. Το πάθος να κάνουμε πράγματα. Εδώ σημαίνει επιμονή. Εδώ σημαίνει ότι ό,τι και να μου έρθει στο δρόμο μου, κοιτάξτε το ηφαίστειο πίσω που σημαίνει εμπόδια, βέβαια σημαίνει και το ταξίδι, βέβαια σημαίνει ό,τι και να μου έρθει στη ζωή. Εδώ σημαίνει ότι ορίζω την τύχη μου, ότι θα δώσω τα πάντα για να ξεπεράσω το εμπόδιο, όσο και αν φαίνεται ότι είναι επικίνδυνο. Δείτε λοιπόν αυτό το τρίπτυχο. Ξεκινάμε λοιπόν με γη, πηγαίνουμε νερό και πηγαίνουμε φωτιά. Σταθερότητα, ροή, ενέργεια. Σοφία, ένστικτο, δράση. Αυτά είναι λέξεις κλειδιά με τα οποία ανοίγουμε λοιπόν την τύχη μας και τώρα θα κάνουμε το εξής. Πώς θα γίνει τώρα εδώ? Θα ρίξω ταρό για τους δύο πρώτους αριθμούς που αναλύσαμε. Δηλαδή, για το δρόμο ζωής σας, πηγαίνετε πάλι πίσω να δείτε λίγο το βιντεάκι πώς βγαίνει ο δρόμος ζωής, είναι πολύ εύκολο. Τώρα, αν έχετε κάποια δυσκολία κτλ., γράψτε κάτω από το βίντεο, κάποιος θα σας βοηθήσει. Ούτως ή άλλως, από ό,τι έχω δει, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που βοηθάνε και λένε: α, είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Και την ημέρα γέννησης, μόνο την ημέρα γέννησης. Θα έχουμε δηλαδή μία κάρτα εδώ, μία κάρτα εδώ, που θα είναι ο δρόμος ζωής ή ο αριθμός πεπρωμένου. Αλλιώς, διότι κάποιοι αριθμολόγοι το λένε δρόμος ζωής, κάποιοι άλλοι τον αριθμό πεπρωμένου, οπότε μην μπερδευτείτε, είναι το ίδιο πράγμα. Και εδώ θα βάλουμε την ημέρα γέννησης. Δύο κάρτες, θα τραβήξω και μία τρίτη κάρτα με αριθμολογική κάρτα και θα δείτε πόσο όμορφα μηνύματα θα πάρετε σύμφωνα με τους δικούς σας προσωπικούς αριθμούς. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε και συνδυασμό. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει δρόμο ζωής, ξέρω εγώ έναν αριθμό, να έχει ημέρα γέννηση κάποιον άλλον αριθμό. Θα δείτε το αντίστοιχο βίντεο. Δηλαδή, δρόμο ζωής έχει ένα, κάποιος θα δει εδώ το δρόμο ζωής ένα. Αν έχει και ημέρα γέννησης, ξέρω εγώ, 20, πώς το λένε, 5, θα δει και το βιντεάκι με το 5. Διότι αυτοί οι δύο οι αριθμοί είναι πολύ κοντά, είναι σχεδόν κοινοί, αλλά παιδιά, ακούστε. Ο δρόμος ζωής στην αριθμολογία
Είναι από τους σημαντικότερους αριθμούς. Είναι αυτός που ανοίγει τη διαδρομή στη διαμερθμολογία και στην τύχη σας, να το πω έτσι, και στις εμπειρίες σας, γιατί λέγεται και δρόμος εμπειρίας. Λέγεται δρόμος πεπερωμένου της ζωής, διότι θα βαδίσετε στη ζωή και θα συναντήσετε εμπειρίες, πράγματα, εμπόδια ή τύχη. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Οπότε θα κάνετε και συνδυασμό. Και μπορείτε βεβαίως, επειδή θα έχετε μετά πολλούς αριθμούς, θα έχετε, πόσους αριθμούς θα έχετε, 5 αριθμούς, ναι, θα έχετε 5, 4, 5, μισό λεπτό. Για να δω πόσους αριθμούς θα έχετε, γιατί μπερδεύω, 1, 2, 3, 4, 5, θα έχετε 5 αριθμούς, που το 5 είναι και ένα σημαδιακός αριθμός. Σας είπα, υπάρχουν και άλλοι αριθμοί, αλλά δεν θα τους αναλύσουμε τώρα, θα τους αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή, σε ένα άλλο βίντεο που θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί οι 5 αριθμοί όμως είναι πολύ βασικοί, πολύ ισχυροί, μπορούν να σας βοηθήσουν. Οπότε, να δούμε στο παράδειγμά μας εδώ. Δηλαδή, αυτός που έχει, ας πούμε, το 5. Εντάξει, το 22 δεν θα το κάνουμε, μπορείτε όμως να δείτε και το 4, το 5, το 1 και το 6, θα δει τον αριθμό 5, δρόμο ζωής ας πούμε, θα δει και τον αριθμό 1 αν έχει δρόμο ζωής ή θα δει τον αριθμό 6 αν έχει ημέρα γέννηση κτλ. Θα δείτε εσείς πώς όλο αυτό σας συνδυαστικά θα το δείτε. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε. Στο δεξί μου χέρι είναι γκρουπαρισμένες οι ημέρες γέννησης. Μόνο ημέρες. 1, 10, 19, 28. Την αφήνω εδώ. Θα δείτε τι όμορφους συνδυασμούς μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Προηγουμένως είπα για το 22. Ναι, θα δείτε και το. Υπάρχει και το 22 μέσα. Sorry, μπερδεύτηκα λίγο. Είμαι λίγο. Λοιπόν, επειδή είμαι ενθουσιασμένος πάνω στη ροή του λόγου, κάποια πράγματα καμιά φορά λίγο μπερδεύω. Άνθρωπος είμαι και είναι και πολύ όμορφο μέσα από αυτό το βίντεο να βλέπετε, γιατί δεν το σταματάω για να κόψω, να κάνω μοντάζ δηλαδή. Θα βλέπετε, είναι σαν να κάνουμε και live δηλαδή, θα το βλέπετε έτσι όμορφα. Δεν κάνουμε live διότι αυτό θέλω να γίνει με έναν σωστό όμορφο τρόπο. Θα κάνουμε κάποια στιγμή και live όταν λίγο ξεφύγω από κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχω. Λοιπόν, και εδώ είναι ο δρόμος ζωής, ο αριθμός 1. Εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η ημέρα γέννησης και εδώ είναι ο δρόμος ζωής. Δρόμος ζωής, ημέρα γέννησης. Δεν θα σας αναλύσω τους αριθμούς, τους έχω αναλύσει σε άλλα βίντεο. Μπορείτε λοιπόν να πάτε, να προστρέξετε στο playlist που γράφτηκε για Πυθαγόρια αριθμολογία και να δείτε εκεί πολλές όμορφες αναλύσεις που έχω κάνει και να πάρετε πάρα πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Και φυσικά εννοείται υπάρχουν και άλλα βίντεο τα οποία μιλάνε για την ημέρα, γέννησης, για το όνομά σου κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα τραβήξω μία κάρτα εδώ, μία κάρτα εδώ. Είναι γενικές δονήσεις. Δρόμος ζωής, ημέρα γέννησης. Είναι συνδυαστικό. Συνδυάζεται, δηλαδή θα συνδυάσετε το δρόμο ζωής και την ημέρα γέννησής σας και να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε να πάρετε. Οπότε, 1, 2, 3 και μισό λεπτό. Θα επιλέξω εγώ, θα σας πω πώς. Μάλιστα, πεταχτά δηλαδή, να πετάγονται οι κάρτες, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Λοιπόν, για να το δούμε. Στο δρόμο ζωής λοιπόν, που είναι ο αριθμός 1, να το φέρω εδώ και γενικότερα να το δείτε, που σημαίνει και ο πρωτοπόρος, σας έχει βγει ο υπότης κυπέλων, ο οποίος συνδυάζεται με αυτό τον υπότη κυπέλων. Σημαντικό στη ζωή σας, στο δρόμο σας, να ακούτε την ψυχή σας και το ένστικτό σας, να ακούτε το συναίσθημά σας, να δίνετε κυρίως σημασία σε θέματα καρδιάς και να έχετε ως αποστολή σας αυτή τη ζωή, πέρα από τα υπόλοιπα, για να ανοίξει η τύχη σας, πώς μπορεί η ροή του νερού, δηλαδή του συναισθήματος, να σας ανοίξει νέες διαδρομές. Αυτό είναι το κλειδί σας. Στη συνέχεια έχει βγει ένας πολύ ωραίος αριθμός που είναι ο αριθμός 10, είναι το 10 πεντάκτινο. Το 10 πεντάκτινο μιλάει για πολύ χρήμα. Μιλάει για πάρα πολύ χρήμα. Δεν μιλάει μόνο για χρήμα, μιλάει για χρήμα, για τίτλο, για κληρονομιές, μιλάει για ύλη, μιλάει για κτίσματα, μπορεί να είναι σπίτια, μπορεί να είναι κτήματα, δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα θα μου πείτε, μα αφορά όλους και τα λοιπά. Εδώ βλέπουμε τις γενικές ενέργειες. Σίγουρα σε κάποιο σημείο σας αφορά. Σε ένα επίπεδο σας αφορά. Διότι μπορεί κάποιος να πει, μα εγώ δεν έχω. Εδώ σημαίνει ότι μπορείτε να το αποκτήσετε. Αν πάτε με το ένστικτο, με την καρδιά σας, με θετικό τρόπο, θα αποκτήσετε. Ή θα βρεθείτε σε μία κατάσταση η οποία θα σας βοηθήσει γενικότερα πάρα πολύ. Δείτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό, άρα έχουμε αυτή την κάρτα και ξανά έχουμε και τον αριθμό 10. Δείτε
που κολλάει και ο αριθμός 10. Εδώ δεν έχουμε κάποιον αριθμό. Βέβαια υπάρχουν κρυφοί αριθμοί πίσω από αυτές τις κάρτες, αλλά επειδή είναι πρόσωπα, σημαίνει και πρόσωπα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαδρομή σας και στους στόχους και σε αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, και μία κάρτα από εδώ. Έχει βγει λοιπόν το 99. 9 και 9 μας κάνει 18 και το 1 και το 8 μας κάνει 9. Βασικά είναι ο αριθμός 9. Ο αριθμός 9 που εδώ σημαίνει compassion, σημαίνει δηλαδή, ας το πούμε, δίνουμε σημασία στους άλλους, δείχνουμε τη συμπαθία μας, δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας, την αγάπη μας, νιώθουμε για αυτούς κτλ. Το αφήνω εδώ για να δείτε λίγο και εσείς πώς εξελίσσεται η δική σας ιστορία. Εγώ σας είπα κάποιες βασικές αρχές, δείτε όμως πώς όλο αυτό κολλάει και για σας, έτσι. Αυτοί οι αριθμοί. Και αυτά τα κλειδιά τα οποία είπαμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μαζεύω. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι. Να το βάλω εδώ πέρα. Και να πάμε τώρα, μισό λεπτό, τα παίρνω αυτά τα χαρτιά, για να πάμε στις δεύτερες μας επιλογές. Ωραία. Είναι όσοι έχετε γεννηθεί στις 2 ημέρα. Εδώ είναι η ημέρα. 2, 11, 20, 29. Κάνετε συνδυασμό, είπαμε, έτσι. Δρόμο ζωής και ημέρα γέννησης. Και όσοι έχουν τον αριθμό 2, δρόμο ζωής. Σας έχω εξηγήσει πώς γίνεται ο δρόμος ζωής και στην αρχή του βίντεο. Δείτε το. Οπότε κάνουμε και συνδυασμό. Δρόμο ζωής 2 ή ημέρα γέννησης 2 και θα πάτε στο αντίστοιχο... Στο αντίστοιχο αριθμό για να έχετε ολοκληρωμένη άποψη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τον αριθμό 2 να δούμε τι έχουμε εδώ. Τι γίνεται εδώ, χαμός. Λοιπόν, επιτρέψτε μου ένα λεπτό να πιάσω τα χαρτιά τα οποία πέσανε κάτω. Ένα λεπτό. Δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή και θα σας δείξω. Αυτή είναι η κάρτα που πέσε κάτω στο πάτωμα. Είναι ο αριθμός 8. Είναι το 8 ξυφών και σημαίνει εγκλωβισμός. Για να το αφήσω 2 λεπτά εδώ πέρα. Για να δούμε και κάτι άλλο εδώ που θέλω να δω. Εάν κάνουμε κάτι εδώ πέρα, εάν προσθέσω το 8 με το 2, μας κάνει τον αριθμό 10, μας κάνει τον αριθμό 1. Ο αριθμός 8 και υπάρχει και μια φιγούρα εδώ πέρα που δείχνει ότι είναι εγκλωβισμένη. Στην ουσία δεν είναι ακριβώς εγκλωβισμένη, συναντάει εμπόδια, αλλά αν βρει τη δύναμή της, ξεφεύγει. Το κλειδί σας λοιπόν για εσάς, για το θέμα τύχης που σας ανοίγει ή γενικά, αυτό είναι γενικό, θα το αφήσω βέβαια εδώ πέρα, το κλειδί σας είναι... Στηρίζομαι στα πόδια μου, έχω αυτοπεποίθηση, ναι, έρχονται εμπόδια στη ζωή μου, ναι, συναντάω δυσκολίες, αλλά έχω τη δύναμη να σταθώ στα πόδια μου, μόνος μου, μόνη μου και να τα ξεπεράσω. Ο αριθμός 1 είναι μια ενέργεια πολύ δυνατή που είναι πρωτοποριακή και που μπορεί να σας πάει μακριά. Λοιπόν, για να κάνουμε. Συγγνώμη, όχι με αυτό εδώ. Όχι με αυτό εδώ. Με αυτό εδώ θα κάνω. Θα αλλάξω λίγο την ενέργεια εδώ. Λοιπόν, εντελώς θα σας πω τι έγινε τώρα. Ίσως δεν το καταλάβω στον αριθμό 2. Ο αριθμός 2 λοιπόν είναι πλούσιος σε πληροφορίες. Ανακάτεψα λοιπόν με μία κάρτα, η οποία είμαι ένα deck το οποίο ήταν αυτό του ανοίγματος, ενώ δεν έπρεπε να πάρω αυτό το deck και πήρα ασυναίσθητα αυτό το deck για κάποιο λόγο. Δεν είναι κακό, είναι ok, αλλά με αυτές είναι οι κάρτες που εγώ θέλω να δουλέψω. Οπότε, μία κάρτα, η οποία δεν γεννάει κιόλας, μάλιστα, υπότης και εδώ, ένας υπότης πεντάκτηνο, να το σω υπότης πεντάκτηνο και για να δούμε και μάλιστα και ένας, τι λέτε ρε παιδιά, πολύ ενδιαφέρον. Έχει βγει λοιπόν δύο πεντάκτηνα, ένας υπότης και ένας βασιλιάς. Εδώ έχουμε μια μεταμόρφωση, εδώ έχουμε μια πορεία, να σας τη δείξω αυτή την πορεία λίγο. Αυτή η πορεία δείχνει ότι ο υπότης βάζει στόχο στη ζωή του, την αποστολή του, να πάει, να κατακτήσει και να φέρει χρήματα. Αλλά πρέπει όμως να γίνει και πρωτοπόρος. Και ο βασιλιάς που είναι όταν ο υπότης γίνει βασιλιάς, γιατί αυτό σημαίνει μια μεταμόρφωση, μια εξέλιξη, αρσενικές ενέργειες και εδώ, δείχνει ότι χρειάζεται αρκετή σκέψη, δύναμη, σοφία
υπομονή, χτίσιμο, φροντίδα. Αυτά είναι τα κλειδιά σας. Επειδή είστε αριθμός 2, προσέξτε, και ο αριθμός 2, κοιτάξτε δείτε τι όμορφα κολλάμε όλα, σημαίνει συνεργασία μέσα από ανθρώπους, μέσα από καταστάσεις, μπορείτε να γνωρίσετε πολλούς ανθρώπους, να συναντήσετε αυτόν τον βασιλιά, να συναντήσετε, γιατί τώρα έχουμε 3 υπότες κάτω, και σίγουρα έχετε την ικανότητα μέσα από τους ανθρώπους εσείς να πετύχετε το σκοπό σας. Ή όλοι, δηλαδή, να βγείτε από τον εγκλωβισμό, να το πάρετε απόφαση ότι ναι, ok. Τώρα θα μου πείτε, μα μέσα από ανθρώπους και τα λοιπά. Βεβαίως, μέσα από συνεργασίες, μέσα από βοήθεια, μέσα από καλές πράξεις, μέσα από αλληλοκατανόηση. Πολλές φορές είναι αυτό που λένε. Λένε στο... Πώς το λένε, σε βοηθώ για να με βοηθάς, σου ξύνω την πλάτη για να ξύσεις τη δική μου, πάρε το όπως θέλετε. Εσάς, αυτές είναι οι γενικές ενέργειες, οι ισχυρές, οι οποίες βγαίνουν και για να δούμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια κάρτα θα βγει εδώ πέρα για να την πετάξουμε, για να πεταχτεί το 48, μάλιστα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έρχεται να μας μιλήσει εδώ είναι ο αριθμός 48. Δείτε που κολλάει, έτσι, που κολλάει στη ζωή σας αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον αριθμό 8 σε εσάς και τον αριθμό 4 και 8 αν θέλετε. Ή τον 12, εντάξει, το 4 και το 8. Μην σας μπερδέψω περισσότερο. Αυτοί οι αριθμοί λοιπόν, αυτές οι ενέργειες, γιατί εδώ μιλάει και για πειθαρχία στα οικονομικά, σαν να θέλει να σας πει ότι μην ξοδεύετε και άσκοπα. Ή προσέξτε τι επενδύσεις κάνετε. Ή μη σας πιάνει, μη σας πιάνει, προσέξτε, μη σας πιάνει να σας δώσει ένα πάνε, μη σας πιάνει ο παρορμητισμός και λέτε, α, ωραία, θα πάω να ανοίξω αυτό το μαγαζί εκεί. Πάρτε πληροφορίες, δείτε το, αναλύστε το, μιλήστε με ανθρώπους, πηγαίνετε εκεί, ακούστε το ενστικτό σας. Λέω έτσι ένα παράδειγμα. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει μια παρόμοιση και λέμε, εγώ θα πάω να τα ανοίξω και να κάνω κτλ. Όπως πολλές φορές βλέπω σε κάποιες ρε παιδιά πλατείες, δεν ξέρω τι, 10 σουβλατζίδικα στη σειρά, ας πούμε. Και λέω, ρε παιδί, μα καλά, είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, επιβιώνουν, τα καταφέρνουν. Στο τέλος βέβαια θα επιβιώσει αυτός ο οποίος, εντάξει, είναι γενικό λίγο, θα επιβιώσει αυτός ο οποίος είναι πολύ καλός σε ποιότητα και εξυπηρέτηση, ας το πούμε. Και όχι αυτός που είναι με τα μούτρα κάτω και δεν σας μιλάει, δεν σας δίνει σημασία κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, δείτε το συζηλιακό και αυτά είναι τα κλειδιά, αλλά όμως υπάρχει μια μεγάλη δυναμική εδώ και όντως μπορείτε να βγάλετε χρήματα. Να γίνετε και διάσημοι και γνωστοί. Και διάσημες, ναι. Όταν λέω διάσημες, υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα. Μπορεί κάποιος όμως να κάνει ένα πολύ καλό όνομα, να κάνει μια πολύ καλή καριέρα, να βγάλει κάποια πολύ καλά λεφτά και να προχωρήσει στη ζωή του. Και συνδυάζεται και πολύ καλά εδώ και με τα πάνω στοιχεία. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και ο αριθμός 2 λοιπόν που αναλύσαμε αυτή τη στιγμή. Να βγάλω αυτό εδώ και να προχωρήσουμε στο επόμενο. Ελπίζω λοιπόν τα κλειδιά που παίρνετε να σας φανούν αρκετά χρήσιμα. Πάμε λοιπόν. Επόμενος αριθμός, αριθμός ημέρα γέννησης, 3, 12, 21, 30. Γκρουπάρεστε εσείς σε αυτή την κατηγορία, διότι πάντα θα κάνετε τον αριθμό 3. Γι' αυτό η επιθαγόρια αριθμολογία μέσα από σοφία έχει καταλάβει ότι κάποιοι αριθμοί συνδυάζονται. Δηλαδή το 12 γίνεται 3, το 21 γίνεται 3, το 30 γίνεται 3. Οπότε αν έχετε γεννηθεί αυτές τις ημέρες είστε σε αυτό το γκρουπ και φυσικά πάμε και στο δρόμο ζωής. Ο δρόμος ζωής 3 που είναι και κυρίως καλλιτεχνικός. Θα μου πείτε, μα όλα τα τριάρια γίνονται καλλιτεχνικοί? Όχι. Ο δρόμος ζωής δεν είναι ο μόνος αριθμός που επηρεάζει, είναι πολύ βασικός. Αλλά όταν όμως λέμε καλλιτεχνικός, θέλω να καταλάβετε κάτι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που μπορεί να κάνουν μια άλλη δουλειά, άσχετη, αλλά η αγάπη τους, η καρδιά τους, η ψυχή τους είναι στο καλλιτεχνικό χώρο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι, λέω τώρα, να είναι, ξέρω εγώ, ναυτικός, ναύαρχος, δεν ξέρω τι, να είναι πλοίαρχος και να πηγαίνει στο σπίτι του και να φτιάχνει, ξέρω εγώ, φαγητό. Είναι μια τέχνη. Ή μπορεί να ζωγραφίζει. Ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο, έτσι. Το καλλιτεχνικό δεν σημαίνει ότι περιορίζεται και γίνεται και επάγγελμα. Για να μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ, με δύο κάρτες. Μάλιστα. Πετάχτηκε μία κάρτα που έχει να κάνει με τον ακόλουθο κυπέλο και πετάχτηκε και δυνατά και όλες και γύρισε. Είναι ένα μήνυμα και αυτό. Γύρισε.
Προσέξτε, φίλες και φίλοι, γύρισε. Τι σημαίνει, όπως ήταν έτσι, γύρισε. Γύρισε το φύλλο. Δείτε το συμβολισμό. Έχετε την ικανότητα εσείς, όντως, μέσα από τη γοητεία σας, να το δείτε, δεν το λέω μόνο εγώ, μέσα από τη γοητεία σας, το μαγνητισμό σας, γιατί είναι τύχη γι' αυτό, να γυρνάτε καταστάσεις. Και την, θέλετε την επικοινωνία σας, την ομιλία σας, θέλετε τα επιχειρηματά σας, την τέχνη σας, την ικανότητά σας. Πολλές φορές, ρε παιδί μου, γίνονται κάποιοι, να σας πω το εξής, παρεξηγιόμαστε στη δουλειά με κάποιους ανθρώπους, μας απομονώνουν, μας κάνουν και όταν δουν ότι έχουμε κάνει κάτι εξαιρετικό, τότε έρχονται και είναι σαν να θέλουν να ζητήσουν, ας πούμε, συγγνώμη, να λένε, ή να λένε, ξέρω εγώ, σε παρεξήγησα. Δείτε το, γυρνάτε το χαρτί. Και ο ακόλουθος κούπα είναι ένα καλό χαρτί, δεν είναι άσημο χαρτί. Χρειάζεται λίγο ωριμότητα μόνο στο δικό σας, στη συμπεριφορά σας και πώς χειρίζεστε το θέμα τύχης. Τρία, έχει βγει ένα τρία και τι δυνατό τρία είναι αυτό, είναι το τρία ξυφών και το τρία κούπα. Έλα τώρα εδώ να δεις τον συνδυασμό που σου τυχαίνει εσένα, φίλε. Φίλες και φίλοι, απίστευτος συνδυασμός. Τρία ξυφών είναι στεναχώριες, τρία ξυφών είναι τα εμπόδια. Ναι, ο αριθμός 3 έχει να ξεπεράσει πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσει στην κορύφωση. Μέχρι να φτάσει στη χαρά. Και έχουμε και τον ακόλουθο κούπα. Και έχει να σου πει ότι αυτοί οι δύο έχουν βάλει στη μέση το 3 ξυφών και το πολεμάνε με την καλή την έννοια. Σημαίνει και ευαισθησία εδώ. Είστε πολλές φορές, όντως η καλλιτεχνική φύση σημαίνει είναι πολύ ευαίσθητη. Πολλές φορές απογοητεύονται από τη ζωή ή από αυτά που συμβαίνουν στη ζωή και η καρδιά τους μαράζει ή και στεναχωριούνται. Σας τρώει πολύ ενέργεια αυτό όμως. Σας τρώει πολύ ενέργεια και δεν σας αφήνει να ανοίξετε την τύχη σας σε ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι. Ό,τι είναι αυτό. Και δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία που θέλει αρκετή επιμονή. Εδώ δεν δείχνει επιμονή. Δηλαδή συντονίζεται με αυτόν εδώ πέρα. Και βεβαίως σημαίνει ότι όταν συντονιστείτε, όταν τα βρείτε με τον εαυτό σας, όταν νιώσετε καλά, εδώ έχει ροή νερού, βλέπετε την όμορφη αυτή εικόνα, όταν υπάρχει μια πολύ όμορφη ροή νερού, τότε πετυχαίνετε το στόχο σας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε δύο τριάρια εδώ, δύο διαφορετικές ποιότητες τριαριών, διότι θέλει να σας μιλήσει ο δρόμος ζωής και η τύχη σας και η μέρα και να σας πει ότι ξέρεις κάτι. Μάλιστα, έπεσε μόνο του, το χρησιμοποιώ, μισό λεπτό, που είναι ο αριθμός 9 και 3 εδώ πάλι. Που σημαίνει ότι happy ending σημαίνει ευτυχές τέλος, ότι στο τέλος κερδίζεται. Ο αριθμός 3 όντως στην αριθμολογία σχετίζεται και με τα κέρδη από τζόγο, ας το πούμε, ή από τύχη, ή από λότο κτλ. Προσέξτε, δεν σας προτρέπω να πάτε να παίξετε, δεν σας προτρέπω να τρέξετε, να κάνετε, διότι η τύχη, είπαμε, μπορεί να έχει πολλαπλές επιλογές. Αλλά για εσάς όμως είναι το σημείο κλειδί, είναι το κέντρο σας, που σημαίνει ξεπερνάω τα εμπόδια, προσέχω την καρδιά μου, βλέπω ότι με πληγώνει, θεραπεύομαι, έχω υπομονή μέσα από ανθρώπους που με στηρίζουν και προχωράω, διότι κάπου υπάρχει ένα ευτυχές τέλος για εσάς. Κάτι χαρούμενο. Okay. Πολύ σημαντικό. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφα κλειδιά για εσάς λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέσα από τους τυχερούς αριθμούς. Είπαμε, είναι οι τυχεροί σας αριθμοί, πώς βγαίνουν και τι σημαίνουν αυτοί οι τυχεροί αριθμοί. Ωραία. Στη συνέχεια. Για να τα μαζέψω. Πάμε λοιπόν στον αριθμό 4. Είπαμε ημέρα γέννησης αριθμός 4. Και εδώ πέρα έχουμε και το δρόμο ζωής. Ημέρα γέννησης 4 ή όσοι έχετε γεννηθεί 4, 13, 22, 31. Κάνουμε ένα συνδυασμό, έτσι. Δρόμο ζωής και ημέρα γέννησης. Θα ακούσετε δηλαδή στο βιντεάκι σας, στο βιντεάκι αυτό που βλέπετε, θα ακούσετε το δρόμο ζωής που αντιστοιχεί σε ποιον αριθμό και την ημέρα γέννησης σε ποιον αριθμό αντιστοιχεί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ωραία λοιπόν. Αριθμός 4, δρόμο ζωής, ημέρα γέννησης. Στην αρχή του βίντεο παρακολουθήστε πώς βγαίνουν οι τυχεροί σας αριθμοί και ρίχνουμε τα ρο για τους δύο πρώτους βασικούς, πολύ βασικούς αριθμούς. Στους υπόλοιπους αριθμούς πειραματιστείτε, δείτε, γράψτε τους, δείτε τι σημαίνουν για εσάς, που σας κάνει κλικ, με τι συντονίζεστε.
Πού μένετε, τι κάνετε, η δουλειά σας, πού βρίσκεται, όλα παίζουν ρόλο. Γίνετε παρατηρητικοί, παρατηρητικές και θα δείτε ότι κάπου κάπου υπάρχει ένας συντονισμός. Πρώτη κάρτα, μια βασίλισσα δυνατή, εδώ βασίλισσα λοιπόν μπαστούνι και έχουμε εδώ και έναν άσο ξυφών. Τι ωραίες κάρτες, δυνατές και όμορφες. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Η βασίλισσα έχει πολύ μεγάλο ένστικτο εδώ, έχει δύναμη, καπατσοσύνη, δεν μασάει, έχει εξουσία, της αρέσει να μαθαίνει, της αρέσει επίσης το να σπουδάζει, να μαθαίνει, να αποκτά γνώσεις σε διάφορα πράγματα. Μεγάλη προσοχή πώς θα καναλιζάρετε εσείς και θα χρησιμοποιήσετε τη δύναμή σας, διότι αυτή μπορεί να γίνει μάγισσα. Εντάξει. Επίσης, για να δω κάτι, δεν ξέρω αν φαίνεται σε αυτές τις αποτυπώσεις. Ναι. Okay, λοιπόν, γενικότερα, τα στοιχεία της φωτιάς ανήκουν σε ένα στοιχείο που στην εσωτερική αστρολογία λέγεται σαλαμάνδρα. Οι σαλαμάνδρες, λοιπόν, επειδή ανήκουν σε έναν δραγωνιακό, έτσι, ή δρακονιανό, αν θέλετε, κύκλο, μπορεί να συσσωρεύσουν πολύ μαύρη αρνητική ενέργεια ή να τη χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι, αλλά τους έρχεται πίσω. Και τους έρχεται στο δόξα πατρί πραγματικά. Αυτό προσέξτε το. Όταν προκαλείτε την τύχη σας, όταν θέλετε να ανοίξετε την τύχη σας, να γίνει μέσα από θετικό τρόπο, με αυτή την ομορφιά εδώ πέρα που είναι και ο ήλιος, να το δείτε εδώ, λαμπυρίζει λίγο, γιατί είναι από τις κάρτες που λαμπυρίζουν, είναι ωραίες κάρτες. Εδώ, αν παρατηρήσετε, υπάρχει ένα λουλούδι, είναι ο ήλιος. Το λουλούδι, ο ήλιος. Είναι συμβολικό, έτσι. Και σημαίνει χρησιμοποιώ με φως τη δύναμή μου, διότι αυτός ο άσος ξυφών είναι μια κάρτα επίκλησης προς το θείο, προς το θεϊκό, στο φως. Μπορεί όμως να γίνει και μια κάρτα πολύ δυσάρεστη, διότι το ξύφος είναι το ξύφος και της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν, θα πάτε. Γιατί αυτή η βασίλισσα θα γίνει βασίλισσα ή βασιλιάς, να το πούμε έτσι, μέσα από προσπάθεια, γνώσεις, σοφία, διδασκαλία, φροντίδα, θετική ενέργεια, θεραπείες κτλ. Κτλ. Για να βρει τη διαδρομή και να σηκώσει το ξύφος που σημαίνει και νέα ξεκινήματα και νέες αρχές και δύναμη και αναγνώριση της αξίας σας, παιδιά. Αναγνώριση της αξίας σας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ισχυρό και είναι αυτό το οποίο θα σας πάει μπροστά με την αξία σας και όχι με πονηρούς τρόπους. Επίσης, για να δούμε εδώ, ναι, πρόσωπα υπάρχουν εδώ, σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να σημαίνει και οι δικές σας βοήθειες, δηλαδή να έχετε και κάποιες βοήθειες, να παίρνετε και κάποιες βοήθειες από κάποιους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχει το 8 και το 1. Εδώ έχουμε λοιπόν πάλι το 1, εδώ έχουμε το 8 και το 1 που σημαίνει αρχηγόπουλο, σημαίνει ηγεσία, σημαίνει ότι παίρνω τα πράγματα πραγματικά στα χέρια μου. Αυτά είναι τα κλειδιά σας. Και βεβαίως πώς μπορείτε εσείς να το δυσυδιάσετε και με τους υπόλοιπους αριθμούς στη ζωή σας. Οκ, φίλες και φίλοι, πολύ ωραία τα μήνυματα εδώ, πολύ ισχυρές, πολύ ωραίες οι ενέργειες γενικότερα, αλλά και όλα αυτά τα οποία εδώ ανοίγονται μπροστά σας. Φεύγουμε. Όπα, τι έγινε, το 4 γκρέμισε, μάλιστα, 4 γκρέμισε τον υπότι νερού. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ξέρω ότι είναι λίγο στο κλείσιμο, αλλά όταν μία κάρτα, ναι, το έκανα εγώ, αλλά όταν μία κάρτα έρχεται και ανατρέπει μία άλλη κάρτα και την πετάει έτσι, σημαίνει οργή και θυμός, σημαίνει ένταση. Εσείς λοιπόν τα τεσσάρια φροντίστε σε ένα επίπεδο, γιατί αυτή η βασίλισσα όντως μπορεί να γίνει πολύ οργισμένη. Αυτή η βασίλισσα που είδαμε προηγουμένως μπαστούνι μπορεί να γίνει με οργή πραγματικά. Και αυτή η οργή δεν σας οδηγεί πουθενά, γιατί χτύπησε το συναίσθημα. Είδατε πως όλα δένουνε. Αυτά κάνουμε τα ωραία εδώ. Λοιπόν, πάμε. Ημέρα γέννησης 5, 14, 23. Όσοι έχετε γεννηθεί, θα δείτε λοιπόν εδώ αυτό το μέρος του βίντεο, ημέρα γέννησης μόνο, και δρόμο ζωής 5. Ο προσαρμοστικός. Δρόμο ζωής 5. Για να πάρουμε λοιπόν τα deck μας. Άλλο deck, όπως βλέπετε, με... Οπα, για να δω κάτι. Ωραία.
με άλλο deckcam για κάθε γκρουπ αριθμό, στο οποίο δείχνει μία διαφορετική υπόσταση, μία διαφορετική ενέργεια, γιατί έτσι είναι αριθμό, ο κάθε αριθμός έχει μία διαφορετική ενέργεια. Αυτό χρησιμοποιώ και διαφορετικά decks και δόξα τω Θεώ, έχω γεμίσει. Λοιπόν, τι να κάνει ο καθένας με τα... Άλλοι μαζεύουν πραγματόσυμα που λέει ο λόγος, εγώ μαζεύω decks. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να τα πετάξουμε τα χαρτιά. Για να τα πετάξουμε. Ωραία και εδώ. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα μου πείτε, μα τι μου λες τώρα, πού είναι το ενδιαφέρον. Θα σας το εξηγήσω. Εδώ λοιπόν έχει βγει μια βασίλισσα κυπέλων. Πολύ διαισθητική, πολύ ισχυρή. Έχει μια άλλη ας το πούμε, εισρωή πληροφορίας. Μπορεί να δώσει πολύ μεγάλες βοήθειες και να σας βοηθήσει στην τύχη, διότι εδώ σημαίνει ένστικτο και συνέστημα. Ποια είναι η κάρτα η οποία κρύφτηκε και δεν θέλει να φανερωθεί? Ακή είναι το 6 πεντάκτινο. Ωραία. Το 6 πεντάκτινο σημαίνει ή θα έχω μεγάλη επιτυχία στα οικονομικά ή μέτρια επιτυχία. Ανάλογα, γιατί είναι καρμική κάρτα, ανάλογα με το πώς φέρομαι στους ανθρώπους, στους συνεργάτες, στη σχέση μου, στον άντρα μου, στο παιδί μου, στους γύρω, στο δάσκαλο, στον ένα, στον άλλο κτλ. Εδώ δείχνει μία ψυχραιμία, γιατί κρατάει και ένα ζυγό εδώ πέρα, δείχνει μία και ο ζυγό. Και το ζώδιο του ζύγου έχει μία ψυχραιμία γενικότερα. Λοιπόν, έχει μία ψυχραιμία, ζυγίζει τα πράγματα, έτσι λοιπόν και εσείς, επειδή είναι καρμική κάρτα, πρέπει να προσέξετε, να ζυγίζετε τις καταστάσεις προς τα που θέλετε να κινηθείτε, αν μπορείτε να προσαρμοστείτε κιόλας, γιατί είναι και μια κάρτα που μπορεί να προσαρμοστεί. Δώστε όμως σημασία στη σχέση σας. Δώστε σημασία στη βαρύτητα με τους ανθρώπους. Έχουν βγει άνθρωποι εδώ πέρα, έτσι. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι καρμικά θα έρθουν στη διαδρομή σας, στο δρόμο σας θα έρθουν άνθρωποι όπου θα πρέπει να ζυγίσετε καταστάσεις. Υπάρχουν αυτοί που ζητάνε από εσάς, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα ζητήσουν από εσάς και εσείς πρέπει να ζυγίσετε αν αυτό που σας προσφέρουν ή εσείς προσφέρετε είναι σε μία σωστή κατεύθυνση. Θα μου πείτε, παίζει ρόλο αυτό στην τύχη? Βεβαίως, φίλες και φίλοι, είπαμε. Η τύχη έχει πολλά πρόσωπα, πολλές ενέργειες, δεν είναι μόνο ένα πράγμα, δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι μόνο χρήματα, είναι πολλά πράγματα εδώ. Εδώ έχει να κάνει με τις σχέσεις. Και εδώ έχει να κάνει, νικάω, αν θέλετε να σας το αναλύσω λίγο, όχι νικάω τους ανθρώπους, νικάω τις καταστάσεις μέσα από τους ανθρώπους, αλλά κυρίως μέσα από τη μεγάλη διαίσθησή μου, το ένστικτό μου. Και είναι μία βασίλισσα η οποία έχει και πολλά μυστικά, γιατί εδώ σημαίνει κρατάω και μυστικά. Άρα, στη ζωή σας, στη διαδρομή σας, για το θέμα τύχης παίζει ρόλο και να μην ξανοίγεστε. Δεν χρειάζεται να μιλήσετε, δεν χρειάζεται να πείτε τα σχέδιά σας, θα τα πείτε μόνο όταν ζυγίσετε τις καταστάσεις και αισθανθείτε σιγουριά και δύναμη. Πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν και μία... Ωραίο, πολύ ωραίο. Για να δούμε και μία κάρτα τύχης, για να έχουμε μία σύνθεση τώρα εδώ, μισό λεπτό. Τι μας βγαίνει? Βγαίνει ο αριθμός 4. Άρα λοιπόν έχουμε τον αριθμό 6, έχουμε τους υπόλοιπους βέβαια αριθμούς, το 5 και τα λοιπά, και εδώ έχουμε τον αριθμό 4, πώς κολλάει γενικότερα στη ζωή σας. Δείτε λίγο τους συνδυασμούς. Εδώ λοιπόν θα μπορούσα να πω ότι το 6 και το 4 μου κάνει τον αριθμό 10 και μετά μου κάνει τον αριθμό 1. Η βασίλισσα εδώ είναι μόνη της και η βασίλισσα σημαίνει, για άντρες και γυναίκες δεν ισχύει αυτό, που σημαίνει ότι καμιά φορά μέσα στη μοναξιά σας έχετε την ευθύνη της απόφασης. Πολλές φορές στη ζωή ίσως κληθείτε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για την τύχη σας μόνοι σας ή μόνες σας. Ναι, μεν θα βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι θέμα επιλογών. Και οι επιλογές εδώ, αν παρατηρήσετε, πηγαίνουν μέσα από νερό, δηλαδή και μέσα από συνέστημα. Άρα έχουμε νερό, νερό, πεντάκτινο, πεντάκτινο. Άρα η γη, νερό συνεργάζονται καλά με εσάς,
με την αλχημία, να το πούμε έτσι, την αλχημία της ενέργειας, για να σας οδηγήσουν στο επόμενο κομμάτι. Ωραία, πολύ καλά. Ωραία, θα τα μαζέψουμε. Ωραία, λοιπόν. Ο αριθμός 5 και πάμε στους επόμενους αριθμούς. Αριθμός 6, φίλες και φίλοι. Ημέρα γέννησης 6, 15, 24. Το αφήνω εδώ. Και εδώ, δρόμος ζωής ή αριθμός μεμβρωμένου 6, που είναι η αρμονία γενικότερα, η ευαισθησία και η διέστηση και ο θεραπευτής. Και εδώ σημαίνει σχεδόν το ίδιο, αλλά πάμε όμως να το αναλύσουμε. Πάμε να δούμε γενικότερα τι ενέργειες έχουμε για το θέμα τύχης και πώς αυτά τα κλειδιά έρχονται και κουμπώνουν και συνδυάζονται μεταξύ τους. Έτσι. Ωραία. Πρώτη κάρτα εδώ, ωραία, ανοίγει. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα, 6 πεντάκτηνο, φίλες και φίλοι. Πολύ σημαντικό και ταιριάζει και σε αρμονία με το... μου πέσε ανάποδα εδώ. Βέβαια, άσος κούπα, ακόμα και ανάποδα να είναι, δεν είναι τόσο αρνητική κάρτα. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλώνει ότι είναι ανησυχητικό. Έχει μία, εκεί που ήταν, δηλαδή, εδώ είναι 100%, εδώ είναι περίπου στο 80%. Γιατί οι άσοι έχουν πολύ ισχυρή ενέργεια. Θέλει όμως να σας πει, θα αφήσουμε ανάποδα, θέλει όμως να σας δώσει ένα νόημα εδώ. Γιατί εδώ τώρα έχουμε το 6, έχουμε ανθρώπους, το 6 πεντάκτηνο, έχουμε τον άσο, μας κάνει 7. Για να τραβήξω και μία κάρτα και θα το αναλύσουμε με λεπτομέρεια, μισό λεπτό. Και μία κάρτα από τις αριθμολογικές, να πεταχτεί το 56. Πάλι υπάρχει το 6 μέσα, το 5 και το 6, και σημαίνει ότι οι σχέσεις αλλάζουν. Είναι ένα μάθημα αυτό. Για σας τα εξάρια, φαίνεται ότι η τύχη έρχεται μέσα από ανθρώπους, συντονίζεστε πολύ καλά, υπάρχει κάποιος προϊστάμενος εδώ, κάποιοι προϊστάμενοι, ίσως ένα οικοδόμημα, όταν λέω οικοδόμημα, μια εργασία, μια δουλειά, που μπορεί να εργάζεστε, μια επιχείρηση ή ένα αφεντικό ή οτιδήποτε, στα οποία εσείς έχετε καρμική συνάντηση. 6 πεντάκτημα. Και βεβαίως σημαίνει ότι δίνω, φροντίζω, πρέπει να φροντίσετε, δηλαδή αν δουλεύετε σε μια εργασία, είτε και ατομική εργασία, πρέπει να τη φροντίσετε, να δώσετε ενέργεια, να τη γεμίσετε και χρειάζεται υπομονή, αλλά όλα περνάνε μέσα από σχέσεις. Μέσα από στρωμένες, δυνατές, σταθερές σχέσεις. Άρα δώστε μεγάλη σημασία, ώστε για να ανοιχτεί η τύχη, περνάει και εδώ μέσα από ανθρώπους, μέσα από σχέσεις. Και όχι μόνο αυτό, ο άσος λοιπόν κούπα, είναι μία από τις τυχερές κάρτες, μία από τις δυνατές κάρτες, που σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να ξεπεράσετε κάποια εμπόδια στα οποία θα τα συναντήσετε στη διαδρομή σας, χρειάζεται όμως ωριμότητα. Μία συναισθηματική ωριμότητα, μη σας παίρνει από κάτω, μη στεναχωριέστε, μη θλίβεστε, μη σας αποπέρνει, μη σας αποπέρνουν οι δυσκολίες, ας το πούμε, τη ζωή. Θα μου πείτε, μα είναι δύσκολο, είναι... Okay, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ βλέπουμε γενικές ενέργειες και ένα αισιόδοξο χαρτί, ακόμα και ανάποδο. Και έρχεται να σας βοηθήσει και να σας πει ότι όλα είναι μέρος του σχεδίου σας και μπορείτε μέσα από αυτές τις ενέργειες, γιατί έχουμε κούπα, κούπα, έχουμε πεντάκτηνο, πεντάκτηνο, γη, νερό συνδυάζονται πολύ καλά, άρα σκέψη, σοφία, οργάνωση, πειθαρχία, αλλά και συνέστημα, ροή, ένστικτο, είναι τα κλειδιά σας για να ανοίξει το κομμάτι της τύχης και να ξέρετε πάντα ότι εσείς ελκύετε, με αυτό εδώ πέρα το 5 και το 6, ένας ιδιαίτερος αριθμός, μεγάλος αριθμός, που σημαίνει ότι οι σχέσεις αλλάζουν, παιδιά. Εκεί που μπορεί να είστε αγαπημένοι με αυτόν εδώ πέρα, τελικά μπορείτε να τους κρίσετε, αλλά να ξέρετε ότι έχει αλλάξει η σχέση, δεν είναι κακό. Μπορείς να είστε σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε μια σχέση που αγαπούσατε, που θέλατε, η οποία όμως άλλαξε ή αλλάζει. Είναι μέρος του σχεδίου. Όταν το αντιληφθείτε αυτό και μείνει μέσα σας, ήδη έχετε νικήσει. Είπαμε, υπάρχουν 72 πύλες, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, αλλαγής της τύχης, πρόσωπα τύχης και, αν θέλετε, εκφράσεις της τύχης. Okay. Λοιπόν, ωραία. Για να το μαζέψουμε και αυτό εδώ πέρα τώρα, να πάμε στον αριθμό 7. Νομίζω
Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν. Τώρα θα μου πεις, μα το λες αυτό, ξέρω εγώ, ευλογείς τα γένια σου, θα σας πω. Καμιά φορά χρειάζεται, δεν είναι κακό. Ο Σόλον έλεγε, γιατί να μην περηφανεύεσαι για κάτι που είσαι. Αν δεν είσαι, μην περηφανεύεσαι. Αλλά για κάτι που είσαι, οκ. Αλλά νιώθω ότι αν μπορέσετε να φουγκραστείτε, να πιάσετε πραγματικά αυτά τα κλειδιά, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ημέρα γέννησης 7-16-25, όσοι έχετε γεννηθεί αυτές τις ημέρες, και εδώ τώρα έχουμε βεβαίως και τον αριθμό 7. Ένας πνευματικός αριθμός, πολύ δυνατός αριθμός, πνευματικός αριθμός. Και πάμε λοιπόν, και βεβαίως επειδή είναι πνευματικός αριθμός, να πάμε με αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες της Spiral, αρκετά πνευματικές. Ωραία. Που δείχνουνε, θα μας δείξουν εδώ πολύ ωραία πράγματα και κλειδιά. Είπαμε, η μέρα γέννησης, δρόμος ζωής, δείτε στην αρχή του βίντεο πώς βγαίνουν οι τυχεροί σας αριθμοί και τι σημαίνουν. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, εδώ τι έχουμε, ο 4 κυπέλων. Βέβαια. 4 κυπέλων και έχουμε και το 2, μάλιστα, που είναι η μεγάλη ιέρεια. Τι έχει να μας πει εδώ πέρα τώρα ο ποιητής, ποια είναι η ιστορία η οποία διαμορφώνεται και τι υπάρχει. 4 κυπέλων. Δεν πιστεύετε. Δεν πιστεύετε, γιατί το 7 είναι και ένα απεσιόδοξο, έχει και μια απεσιόδοξία μέσα του, επειδή είναι ένας κλειστός αριθμός και ο αριθμός 7, μάλλον ο 4, ο 7 και ο 9 είναι από τους αριθμούς που πολλές φορές έχουμε απώλειες. Είναι από τους αριθμούς όπου εκεί υπάρχουν και πτώσεις. Υπάρχουν, όχι καταστροφές θα έλεγα, θα υπάρχουν ίσως δραματικά γεγονότα σε αυτούς τους αριθμούς. Μια δραματοποίηση. Δυσκολίες, έτσι. Και εδώ το 4 φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία. Και ο αριθμός 2 έρχεται να αλλάξει λίγο την ενέργεια και να πει ότι σαν να γίνεται, να σας πω το εξής, σαν να γίνεται μεταμόρφωση. Αυτή η γυναίκα εδώ να γίνεται αυτή. Εδώ είναι αδύναμη. Εδώ είναι αδύναμη. Δεν κάνει κίνηση. Δεν πιστεύει στο θεϊκό σχέδιο. Δεν πιστεύει. Βλέπει αυτές τις τρεις κούπες και λέει, α, τι μου λες τώρα, ε? Και δεν είναι τυχαίο που υπάρχει ο αριθμός 3 εδώ, τρεις κούπες, που είναι και ο αριθμός της τύχης. Γιατί σημαίνει δεν πιστεύω στην τύχη. Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να προχωρήσω. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός με έχει ευλογήσει εμένα. Αυτό σημαίνει εδώ. Και έρχεται η μεταμόρφωση μετά και με τον αριθμό, για να δω και κάτι άλλο, 4, έχουμε το 4 και το 2 λοιπόν, με την μεγάλη ιέρεια, η οποία αρχίζει και ανακαλύπτει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τα πνευματικά, πώς λειτουργεί ο κόσμος, πώς λειτουργούν οι ενέργειες, τι έχει να πει μέσα αυτό το βιβλίο της ζωής, ας το πούμε, οι εμπειρίες, για να μπορέσει να αντιληφθεί τι γίνεται. Η τύχη λοιπόν, να σας πω, η τύχη λοιπόν περνάει μέσα από την πνευματικότητα. Η τύχη λοιπόν περνάει μέσα από τις θετικές σας ενέργειες. Η τύχη ανοίγει μέσα από το λευκό φως. Αυτή είναι η τύχη σας. Για σας τα εφτάρια. Για αυτούς σας τους 7. Το λέω γενικά τώρα. Οπότε θα κάνετε συνδυασμό ημέρα γέννησης και δρόμο ζωής. Θα δείτε το αντίστοιχο βίντεο. Το αντίστοιχο πεδίο, το αντίστοιχο κεφάλαιο. Για να δούμε λίγο. Είναι περίεργος να δω τι θα πέσει εδώ. Και πέφτει το 93. Ναι. Το 93 σημαίνει ευτυχές τέλος. Δηλαδή όλα καλά μπορούν να από αυτή τη δυστυχία να αντιληφθείτε πράγματα, να δουλέψετε με τον εαυτό σας, έτσι, να σπουδάσετε, να μάθετε, να διαβάσετε, να μελετήσετε, να πάτε σε ανθρώπους, σε δασκάλους, σε δασκάλες, να αντιληφθείτε τι σημαίνει ενέργεια. Το εύρος είναι απεριόριστο, το κλειδί σας όμως είναι ένα, γιατί είναι ένας πνευματικός αριθμός το 7, το οποίο συνδυάζεται και με αποστολή εδώ πέρα, με αυτό εδώ πέρα, αυτή είναι ανεξάρτητη. Αλλά από πίσω όμως υπάρχει και η σελήνη. Και η σελήνη σημαίνει νερό. Εδώ να το φέρω κοντά, εδώ είναι η σελήνη, να παρατηρήσετε, εδώ είναι η σελήνη. Εδώ σημαίνει το νερό, είναι το στοιχείο του νερού. Διέστηση, και ζώδια βέβαια του νερού αφορά εδώ πέρα γενικότερα, και σημαίνει διέστηση, αλλά και κάποια σκοτεινά ίσως μονοπάτια, τα οποία είσαστε αυτή τη στιγμή και πρέπει να τα ξεπεράσετε. Αλλά στο τέλος υπάρχει ευτυχές τέλος, εφόσον όμως καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πράγματα
πολύ σημαντικές πληροφορίες εδώ. Αλλάζει τύχη μέσα από λευκό φως. Έχετε υπόψη σας αυτό. Μέσα από θετικές ενέργειες. Μόνο θετικές ενέργειες, φίλες και φίλοι. Εσείς λοιπόν του 7, μόνο θετικές ενέργειες. Μην πάτε και μπλέξετε με τίποτα περίεργο. Επόμενος αριθμός. 8, 17 και 26. Γκρουπάροντας τον αριθμό 8, αλλά η μέρα γέννησης, όσοι έχετε γεννηθεί αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα γέννησης, και ο αριθμός 8 που είναι ο δυνατός. Ωραία λοιπόν, για πάμε να δούμε την ανάλυση μας. Για να πάρουμε τον deck μας και να αρχίσουμε να ανακατεύουμε. Ο αριθμός 8 είναι ο δυνατός. Ο αριθμός 8 συνήθως τον συναντάμε σε καρμικά γεγονότα, σε καρμικές καταστάσεις και με ανθρώπους, αλλά είναι και ένας αριθμός ο οποίος ευνοεί πολύ την τύχη και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τίτλο. Μπορεί να έχουν τίτλο ή να είναι επιχειρηματίες. Όχι όλοι βέβαια, είπαμε, εξαρτάται από πολλές ενέργειες. Θα δείτε εδώ ότι όταν κάνουμε και το παράδειγμα μας, θα σας πω το εξής. Όταν κάναμε το παράδειγμα μας εδώ, βλέπουμε ότι το 5, το 22, το 5, το 1 και το 6 είναι ειδικές ενέργειες που ένας άνθρωπος έχει πολλούς αριθμούς, έτσι, και ο κάθε άνθρωπος έχει αρκετούς αριθμούς. Επηρεάζονται αυτοί οι αριθμοί, μεταξύ τους αλληλεπιδρούν. Λοιπόν, εδώ, μάλιστα, 6 ξυφών, έλα καλό είναι αυτό, και το άσος κούπα. Λοιπόν, άσος κυπέλων, δυνατά χαρτιά. 6 και 1. 6 και 1 που μας κάνει και το 7, που σημαίνει βεβαίως να αντιληφθεί και την πνευματικότητα. Το 6 ξυφών σας προτρέπει να τολμήσετε. Σας προτρέπει μέσα από ψυχραιμία, μέσα από αγάπη να συνεχίσετε. Σας προτρέπει να σκεφτείτε με αρμονικά διέστηση πολύ και αφήστε εδώ, δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα πουλιά που είναι και λίγο μαύρα και τα κοράκια οδηγούν αυτή τη βάρκα, στο πούμε. Μπορεί να σημαίνει ταξίδι, μπορεί να σημαίνει αλλαγή, να τολμήσετε κάποιες αλλαγές, να τολμήσετε κάποια πράγματα, ίσως ναι, ακόμα και να αλλάξετε τόπο. Θα μου πείτε, μα να ξέρετε αυτό να κάνω. Ναι, αλλά ναι, να είναι για καλό σας αυτό. Διότι συνδυάζεται πολύ ωραία με τον άσο ξυφών και επειδή μας κάνει και το 7, σημαίνει και δρόμο ζωής. Σημαίνει και διαδρομή. Και ο άσος κούπα είναι μια πολύ όμορφη κάρτα που βγαίνει μέσα από την καρδιά. Ακούστε την καρδιά σας. Η τύχη εδώ αλλάζει μέσα από την καρδιά σας. Η τύχη αλλάζει μέσα από το συναίσθημα. Η τύχη αλλάζει μέσα από σκέψεις, οι οποίες είναι όμως αρμονικές. Εδώ ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, αν την παρατηρήσετε, δείχνει και λίγο θλιμμένη και λίγο στεναχωρημένη. Είναι όμως μια διαδικασία όπου σημαίνει ότι ναι, ίσως ήρθε η στιγμή να κάνω ένα νέο ξεκίνημα. Ίσως ήρθε η στιγμή να τα αφήσω όλα πίσω, ό,τι είναι αυτό το οποίο με βάραινε. Και οι σκέψεις που με βαραίνουν, οι αναμνήσεις, οι μνήμες ή οτιδήποτε, και να προχωρήσω για να μεταμορφωθώ σε αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Είπαμε, η τύχη μεταμορφώνει. Αν παρατηρήσετε, τα ρεξίματά μας γενικότερα μέχρι στιγμής μιλάνε και συνδυάζονται με θέματα καρδιάς, με θέματα νερού και φυσικά και με θέματα βοήθειας μέσα από ανθρώπους. Εδώ όμως σημαίνει αλληλεπιδρώ, γιατί και εδώ σημαίνει άνθρωποι, αλλά και καταστάσεις, όπου αλληλεπιδρώ μεταξύ τους, κυρίως όμως εδώ, με νερό, για να μπορέσω να αλλάξω και το συναισθηματικό μου κόσμο. Για να πάμε να δούμε τώρα και το επόμενο. Λοιπόν, μισό λεπτό, στο οποίο είναι το 48. Το 4 και το 8 που σημαίνει προσέχω τα οικονομικά, σε θέματα ύλης δηλαδή, δεν ξανοίγομαι, δεν αγοράζω αυτά τα οποία δεν χρειάζομαι στη ζωή μου και δεν μου χρησιμεύουν κυρίως. Παίρνω τα απαραίτητα, θα μου πείτε, θα κάνω μια σκληρή μοναστική ζωή. Όχι, αλλά πράγματα τα οποία δεν μου χρειάζονται, προσέχω ώστε να μην με βαραίνουν, ας το πούμε, οικονομικά. Φίλες και φίλοι, εδώ λοιπόν έχει να κάνει, θα μπορούσα να τι μου έρχεται εδώ φλασιά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε το 8 και το 6 και το 1 και το 4 και το 8. Δείτε τα εσείς αν σας ταιριάζουν ή κάτι σας κάνει κλίκολο αυτό το κομμάτι. Όμως είναι η δύναμή σας εδώ. Είναι ο δρόμος σας, είναι η μέρα γέννησης και όλα περνάνε μέσα από την καρδιά σας. Και η καρδιά είναι αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει το συνέστημα, είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει την τύχη για εσάς. Και εδώ βεβαίως, επειδή έχουμε νερό, σημαίνει και θεραπεία. Και θεραπεία καρδιάς θα έλεγα, αλλά και γενικότερα θεραπεία, θεραπευτικά σχήματα, ενεργειακά
αστρολογικά, αριθμολογικά, ταρό, ο καθένας όπου τον βγάλει η διαδρομή του, έτσι. Ωραίο και αυτό εδώ. Και πάμε στο τελευταίο μας λοιπόν αριθμό. Να τα βάλω αυτά στην άκρη. Μισό λεπτό. Ωραία. Και πάμε λοιπόν στο τέλος, στον αριθμό 9. Ημέρα γέννησης 9-18-27, είπαμε κάνουμε συνδυασμό, εντάξει. Θα δείτε δηλαδή και τον δρόμο ζωής σας και την ημέρα γέννησης που αντιστοιχεί, και εδώ πέρα έχουμε τον αριθμό 9, είναι ο μύστης. Ένας από τους πολύ ιδιαίτερους αριθμούς, πολύπλοκος, ισχυρός, περίεργος, συνδέεται και με παλιές ψυχές όσοι έχετε δρόμο ζωής 9 και ημέρα θα έλεγα, αλλά κυρίως δρόμο ζωής 9. Τώρα τι σημαίνει παλιές ψυχές, αφήστε το, είναι μια μεγάλη κουβέντα όσον αφορά στην πυθαγόρια αριθμολογία, έτσι. Και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο αριθμός 9 σε θέμα τύχης. Αχα, 8 μπαστούνι, πολύ καλό. Και έχουμε και τον Άσο Κυπέλλων λοιπόν. Ο Άσος Κυπέλλων έχει δώσει ρέστα. 8 και προσέξτε να δείτε, 8 και να μας κάνει 9 για να κλείσει πολύ όμορφα η όλη αυτή ανάλυση μας. Θα κάνουμε και το σφράγισμα στο τέλος. Λοιπόν, δείτε εδώ. Το 8 μπαστούνι συνδέεται με επικοινωνία, με νέα, με επιχειρήσεις, με στόχους. Πολύ καλό. Δεν σημαίνει ότι ο 9 επειδή είναι πνευματικός αριθμός ή οι υπόλοιποι αριθμοί δεν θα ασχοληθούν με το επαγγελμά τους, τη δουλειά τους και δεν θα δώσουν σημασία. Όχι, ίσα ίσα. Όμως πάμε να πιάσουμε τις βαθύτερες έννοιες και τα βαθύτερα νοήματα. Και εδώ έχουμε τον αριθμό 1, Άσος Κυπέλλων, που σημαίνει πρωτοπορό, διέστηση, ευλογία. Δεν αφήνω τα πράγματα, μάλλον δίνω μεγάλη σημασία στο συναίσθημα και δίνω μεγάλη σημασία στην ειρήνη στους ανθρώπους. Η ειρήνη λοιπόν εδώ έχει να κάνει. Η ειρήνη, νέα πράγματα, και το 8 σημαίνει και νέες επιστήμες. Εδώ σημαίνει ασχολούμαι και με νέα πράγματα. Εδώ σημαίνει ότι μπορεί να ασχοληθώ και με κάτι το οποίο ενώ είχα τελειώσει ή είχα σκοπό να ασχοληθώ με κάτι άλλο, τελικά ασχολούμαι με κάτι άλλο. Και για να δούμε και μία από τις κάρτες αριθμολογικές, για να δούμε, μία μισό λεπτό, να ανακατέψω λίγο. Για να δούμε εδώ, το 5 αλλαγές, μάλιστα. Φίλες και φίλοι, για εσάς λοιπόν τα εννιάρια σημαίνει ότι η τύχη έρχεται πολλές φορές μέσα από αλλαγές. Μπορεί οι αλλαγές να είναι δυσάρεστες, μπορεί να είναι δύσκολες, να είναι στρεσογόνες, μπορεί να είναι ίσως και ευχάριστες, αλλά η αλλαγή είναι αλλαγή. Θα την περάσουμε όλη την αλλαγή. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε φωτιά, φωτιά, νερό, νερό, ενέργεια φίλες και φίλοι. Ενέργεια και ροή. Ενέργεια και συναίσθημα και αλλαγές. Η τύχη σας λοιπόν σημαίνει μάθε να προσαρμόζεσαι. Μάθε να προσαρμόζεσαι, διότι και αυτό σου φέρνει μεγάλη τύχη. Ξέρετε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να καταφέρνει να προσαρμοστεί στις συνθήκες που επικρατούν και τελικά να βρει λύσεις? Είναι και αυτό μία τύχη που δημιουργεί μία εύνοια μετά. Κάποτε ο Δαρβίνος, που έχει παρεξηγηθεί σε αυτό που είπε, είχε πει το εξής: δεν θα επιβιώσει ούτε ο δυνατότερος ούτε ο εξυπνότερος. Θα επιβιώσει αυτός που προσαρμόζεται. Αυτό ισχύει τόσο πολύ για εσάς. Λοιπόν, εδώ τώρα να πούμε το εξής, ότι το 8 και το 9 σημαίνει και ολοκλήρωση, σημαίνει ότι κάποια πράγματα στη ζωή σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώνονται, θα λαμβάνουν ένα τέλος, θα χρειάζεται προσαρμογή, γιατί η ζωή είναι κύκλοι, ανοίγουν, κλείνουν και πρέπει να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό εσείς τα εννιάρια και να το έχετε φιλοσοφήσει λιγάκι, να είστε κατασταλαγμένοι και ήρεμες, διότι έτσι συμβαίνει. Και εδώ βέβαια σημαίνει και σε ένα άλλο κομμάτι, βέβαια θα μπορούσα να τολμήσω να πω ότι για εσάς, έτσι όπως έχει βγει εδώ πέρα, σημαίνει ότι πολλές φορές αυτές οι αλλαγές μας σημαίνει και μια καινούργια αγάπη. Ή μια καινούργια κατάσταση η οποία είναι ευλογία για εσάς, γιατί εδώ σημαίνει και ευλογία. Ωραία, αυτό είχα να πω. Λοιπόν, να τα βάλω λοιπόν εδώ πέρα μισό λεπτό στην άκρη και να κάνουμε το σφράγισμά μας. Θα σας πω πώς είναι το σφράγισμα. Είναι μία πολύ απλή διαδικασία. Πάμε να δούμε την τύχη, πώς τη σφραγίζουμε για όλα τους αριθμούς που κάναμε τώρα και τι θέλει να μας πει η τύχη. Ανοίξαμε την τύχη, πάμε να την κλείσουμε, να δούμε πώς θα γίνει αυτό εδώ πέρα.
Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα, δύο, τρία. Μάλιστα. Έξι ξυφών. Σ' όσους είχε βγει το έξι ξυφών παίζει ρόλο. Bottom of the deck. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά. Λοιπόν, έναν βασιλιά μπαστούνι. Πολύ σημαντικό. Ενέργειες και έχει βγει και το 8. Ω, μάλιστα. Αυτό έχει ξαναβγεί σε ένα συγκεκριμένο αριθμό. Λοιπόν, τι σημαίνουν αυτά εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Αυτό λοιπόν που έχουμε πολύ ισχυρές ενέργειες, πολύ ισχυρά μηνύματα, για να φέρω εδώ για να φαίνονται λιγάκι ωραία, θέλει να σας πει και να σας μιλήσει και να μας πει λοιπόν ότι. Για να το δούμε. Βρες δύναμη, ένταση, ενέργεια, βρες την ενέργεια για να ξεφύγεις από το παρελθόν σου. Όρμα και πήγαινε στο μέλλον σου. Με αρσενική ενέργεια, με έναν βασιλιά, ο οποίος εδώ πέρα είναι ο πεντάκτενος, μπορεί να σε βγάλει από τη δυσμενή θέση που είσαι. Όλα αυτά τα χαρτιά και τα έξι είναι χαρτιά τύχης. Δείτε τα, μελετήστε τα, είναι αυτά τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες. Ο υπότης είναι στη σκέψη αυτού του βασιλιά. Αυτή σκέφτεται πώς να ξεφύγει για να προχωρήσει απέναντι σε όλα τα εμπόδια. Αυτός εδώ σκέφτεται πώς θα μπορούσε να γίνει, πάει λοιπόν εδώ, φεύγει και πάει για να αποκτήσει χρήματα, τίτλους, τιμές, ύλη, να βρει την τύχη του και να προχωρήσει. Εδώ, αν προχωρήσουμε που είναι προς το μέλλον μια κατάσταση, έτσι να το πούμε έτσι, και έτσι σημαίνει ότι όλα τα πράγματα, σημαίνει ότι η τύχη για να τη βρει κάποιος περνάει μέσα από δυσκολίες. Η τύχη δεν ανοίγεται σε όλους τόσο εύκολα. Θα μου πείτε σε κάποιον, ανοίγει, αλλά όσοι έχουν αντιληφθεί ότι ανοίγει, με επιμονή. Τα κλειδιά μας. Ανοίγει η τύχη με επιμονή. Ανοίγει με επιμονή, με ενέργεια, και με υπομονή θα έλεγα, αλλά εδώ και με ορμή καμιά φορά. Σαν να μας λέει η ζωή ότι να ορμάμε κι εμείς. Να μην αφήνουμε περιθώρια. Να μην αφήνουμε ανθρώπους να μας πληγώνουν, ας το πούμε. Να βάζουμε το όριό μας. Όταν κάτι γίνεται περίεργο, παρ' χάρη μας, ξέρω εγώ, απολυόμαστε, φεύγουμε τη δουλειά, να μην το βάζουμε κάτω. Επιμονή να βρούμε κάτι καινούριο. Μία πόρτα, δύο πόρτες, τρεις πόρτες θα κλείσουν. Κάποια στιγμή κάτι θα ανοίξει. Ναι, ξέρω, θα μου γράψετε κάτω από το βίντεο. Μα αυτό, μα εκείνο. Ναι, μα έχω πάει όλο αυτό, εκείνο. Πρέπει να έχεις δώρο, εμείς. Παίζουν όλα, αλλά μιλάει για ενέργεια εδώ. Μήπως και η ενέργειά σου κατεκλίνει. Το αφήνω λίγο να αιωρείτε. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν λοιπόν η ανάλυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σας ευχαριστώ για τα θετικά σας λόγια, για την αγάπη σας που μου δείχνετε τόσο καιρό. Να είστε όλοι καλά, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σύντομα με κάτι καινούριο και κάτι όμορφο. Να είστε καλά.